Στη τη δικαίωση. Είδαμε και το σχετικό ρεπορτάζ. Είπαμε ότι το παρόν τους έδωσαν και γνωστά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, ανάμεσά τους και η κυρία Πόπη Αβραάμ, η οποία είναι σήμερα στην παρέα μας. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Αβραάμ. Καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε? Είμαστε καλά, κυρία Αβραάμ. Απλά δεν μπορούμε και είναι ντροπή να γυρνάμε την πλάτη μπροστά σε αυτό το τραγικό που συμβαίνει στην κοινωνία μας, που μας αφορά όλους. Είναι αυτό που λέγαμε και εμείς, ότι ίσως να αφορούσε περισσότερο έτσι την οικογένεια όλη αυτή η υπόθεση και τον αγώνα που έδωσε αυτή η γυναίκα για να δικαιώσει το παιδί της. Πλέον μας αφορά όλους και έτσι έπρεπε να είναι από την αρχή. Βλέπουμε ότι γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες. Το θέμα είναι, κυρία Πόπη, να γίνει κάτι. Να πέσει φως σε αυτή την υπόθεση και να έρθει δικαιοσύνη. Ντροπή δεν είναι για μας, ντροπή είναι για το κράτος. Έτσι. Που για 18 χρόνια συγκαλύπτει μια δολοφονία που ήταν ευθύς εξ αρχής, ξεκάθαρο ότι ήταν δολοφονία, με σύντομες διαδικασίες. Προσπάθησαν να τα κουκουλώσουν και να το θάψουν, και αν δεν υπήρχε η επιμονή και το πείσμα αυτής της μάνας που δεν πίστεψε ούτε δευτερόλεπτο ότι ο γιος της είχε αυτοκτονήσει, ακριβώς γιατί είχε πολύ καλή σχέση μαζί του, μίλαγε καθημερινά και ήξερε ότι ο γιος της δεν θα αυτοκτονούσε, του εναντίον κινδύνευε μέσα στο στρατό και της είχε αποκαλύψει πράγματα και για τον bullying που του κάνανε και για τα ναρκωτικά που είδε να διακινούνται. Οπότε ήξερε πολύ καλά ότι δολοφονήθηκε. Και όταν έφερε δικούς της ανθρώπους από την Ελλάδα και από την Αυστραλία, ιατροδικαστές, οι οποίοι αποφάνθηκαν αμέσως ότι είναι ηλίου φαϊνότερον, ότι δεν είναι αυτοκτονία, γιατί πέφτοντας ένα άτομο από τόσο ύψος θα είχαν σπάσει τα κόκαλά του, θα είχε διαμελιστεί, θα υπήρχαν αίματα, ενώ τίποτα από όλα αυτά δεν υπήρχε. Φάνηκε ότι τον έπνιξαν, ότι τον χτύπησαν μέχρι θανάτου στα εσωτερικά του όργανα και του αφαίρεσαν το αίμα για να μην φαίνεται η ώρα θανάτου. Αφού λοιπόν φάνηκε ξεκάθαρα ότι ήταν δολοφονία, προσπάθησε να τους πείσει να την ξανανοίξουν. Δυστυχώς χρειάστηκε με δικά της έξοδα πάντα. Η γυναίκα έχει χρεοκοπήσει να ξοδεύει την περιουσία της τόσα χρόνια για αυτό το σκοπό, για τη δικαίωση του γιου της. Χρειάστηκε λοιπόν να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και εκεί πια κρίθηκε Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία που κουκούλωσε αυτό το έγκλημα. Και αντί λοιπόν να γίνει διερεύνηση εις βάθους, έρχεται ο Γενικός Εισαγγελέας να πει ότι δεν έχει αρκετά στοιχεία και κλείνει την υπόθεση. Αυτό ξεσήκωσε και την κυρία Ανδριάννα και τον κόσμο, γιατί ο κόσμος ταυτίστηκε μαζί της. Είναι σύμβολο η κυρία Ανδριάννα, είναι η μάνα όλων μας. Έτσι. Γιατί κάθε μάνα θα μπορούσε να το περάσει αυτό. Στην κάθε μια μας μπορούσε να συμβεί, είτε θα ήταν γιος της, είτε θα ήταν αδελφός της, είτε θα ήταν γείτονας, άντρας της. Οπότε μας αφορά και για να μην ξανασυμβεί πρέπει όλοι να αντιδράσουμε. Γιατί όσο το ανεχόμαστε, το συγκαλύπτουμε. Γινόμαστε στην ένωση. Έτσι ακριβώς. Πάντως πραγματικά δεν το χωράει ανθρώπινος νους όλο αυτό. Και όταν έγινε δηλαδή το έγκλημα, πώς και δεν ερεύνησαν την υπόθεση αυτή. Και ένα παιδί, έναν στρατιώτη μόλις 26 ετών. Δηλαδή πόσο εύκολα αυτή η υπόθεση μπήκε στο συρτάρι. Δεν το χωράει ο νους πραγματικά. Γιατί υπήρχε διαπλοκή. Δηλαδή οι άνθρωποι που τον δολοφόνησαν, ο υπόκοσμος βασικά, γιατί μιλούμε για υπόκοσμο, διακίνηση ναρκωτικών έτσι, μέσα στο στρατό. Είναι γνωστό ότι γίνεται διακίνηση ναρκωτικών στο στρατό όπως και στα σχολεία.
Αλλά ποτέ δεν είδα κανέναν γενικό εισαγγελέα αυτεπάγγελτα να διερευνήσει το θέμα, ούτε κανέναν αρμόδιο υπουργό, είτε παιδείας είτε άμυνας, να διερευνήσει το γεγονός. Και τα αφήνουμε όλα, τα κρύβουμε κάτω από το χαλί και διαιωνίζονται. Και όσο δεν αντιδρούμε, δεν αλλάζει τίποτα. Και ξέρετε, είχα πάρει πολλούς φίλους μου τηλέφωνο για να παρευρεθούν, μιλούσα μαζί τους και πάρα πολλοί μου λέγανε, μα Πόπη μου, ό,τι και να κάνουμε θα αλλάξει κάτι. Το θέμα ποιο είναι, ότι ναι, ένας αγώνας μπορεί να χαθεί, αλλά ένας αγώνας που δεν δίνεται σίγουρα χάνεται. Ευθύς εξ αρχής. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να το παλεύουμε. Να δράσουμε. Και όσο το παλεύουμε, δυναμώνει η φωνή μας και αυτό σιγά σιγά συρρυκνώνει τους εγκληματίες, τους ευθύνοντες. Φοβάται κάποιος, θα φοβηθεί λίγο περισσότερο κάποιος να κάνει κάτι αντίστοιχο, γιατί θα ξέρει ότι ο κόσμος θα εκτεθεί. Είναι και αυτό κάτι. Είναι τρομερό όμως ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και είναι στη ζωή και δεν νιώθουν, ρε παιδιά, αυτές τις τύψεις. Δηλαδή έχουν προχωρήσει με τις ζωές τους. Αυτή η τύψη δεν θα τους κουβαλά για χρόνια. Είναι τρομερό όλο αυτό που συμβαίνει. Δεν μιλάμε για ανθρώπους. Ένας άνθρωπος που κάνει ένα έγκλημα. Προφανώς, προφανώς. Ήδη δεν είναι άνθρωπος. Αλλιώς δεν θα φτάνε σε αυτό το σημείο. Ούτε ανακρίσεις έγιναν, ούτε... σκοτώνουν ανθρώπους μέσω των ναρκωτικών. Ναι. Και υπήρχαν οι προειδοποιήσεις, είναι αυτό από τον Θανάση, ότι βίωνε bullying και ότι ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο βέβαια, και φοβόταν να μιλήσει, παιδιά. Το κάθε στοιχείο, δηλαδή, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Η ίδια του είχε προτείνει να πάει να μιλήσει. Μπράβο. Στο διοικητή. Και, και φοβόταν. Της είπε, όχι μητέρα, γιατί θα έρθουν μετά εκτός στρατοπέδου να με κάνουν άχρηστο στο ξύλο. Κυρία Αβραάμ, εσείς διατηρείτε κάποια σχέση με την κυρία Ανδριάννα. Πώς ήταν το κλίμα χθες στην διαμαρτυρία και ποιο θα είναι το επόμενο βήμα? Δεν θα σταματήσουμε να οργανώνουμε εκδηλώσεις. Πρέπει το θέμα να είναι διαρκώς στην επιφάνεια. Βέβαια μέσα πάντα σε κόσμια πλαίσια, γιατί θα ξεκινήσει μία δικαστική διαδικασία από την ίδια την κυρία Ανδριάννα και την οικογένειά της. Άρα δεν πρέπει να δώσουμε αφορμές. Όμως δεν πρέπει κιόλας να κοιμήσουμε το θέμα. Πρέπει διαρκώς να είμαστε alert, σε γρήγορη, έτσι ώστε να στηρίζουμε αυτή τη γυναίκα που είναι ολομόναχη. Ολομόναχη τράβηξε 18 χρόνια αυτό το Γολγοθά. Γιατί κακά τα ψέματα. Ναι, γίνεται μια τέτοια διαμαρτυρία κάθε τόσο, αλλά μόνη της περνάει στο σπίτι της όλη αυτή τη δοκιμασία και τον πόνο. Όμως αυτό που θαυμάζω στην κυρία Ανδριάννα πάνω απ' όλα και νομίζω και όλοι μας, δεν είναι τόσο το πόσο τραγικά άσχημα πέρασε, είναι η δύναμη που έχει αντλήσει μέσα από τον πόνο της, έτσι ώστε με την υπομονή και την επιμονή της πραγματικά να έχει γίνει ένα σύμβολο. Είναι κάτι αντίστοιχο με τη μητέρα του Φίσα στην Ελλάδα, που η ίδια δεν τα έβαλε κάτω και κατάφερε να κλείσει ένα παράνομο κόμμα, ας το πούμε κόμμα, τη Χρυσή Αυγή και να τους βάλει φυλακή και να τους κηρύξουν παράνομους. Αν καταφέρουμε όλοι μαζί και βοηθήσουμε ώστε αυτό το έγκλημα να βγει στο φως, να βρεθούν οι δολοφόνοι, να κλειστούν στη φυλακή, να τιμωρηθούν, θα είναι μια πολύ μεγάλη, πολύ σπουδαία νίκη
Και αυτό θα γίνει ένα φωτεινό παράδειγμα, έτσι ώστε πια να μην τολμά αυτό το κράτος το διεφθαρμένο να λειτουργεί όπως λειτουργεί. Έτσι ακριβώς, και να διοικειωθεί και η ψυχή του αδικοχαμένου Θανάση και η οικογένεια. Και της οικογένειάς και του βέβαια. Έτσι. Η κυρία Βρά. Γιατί είναι διαρκώς με ένα χαμόγελο αυτή η γυναίκα, αλλά τα μάτια της είναι πάντα βουρκωμένα. Ναι. Και μόνο η ίδια ξέρει τι τράβηξε, η οποία έχει αφιερώσει τη ζωή της για να φανεί η αλήθεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αβραάμ. Και εγώ...